Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το φτιάξατε ήδη, πατήστε σας παρακαλώ το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Κάνω το επάγγελμα που ήθελαν οι γονεί μου να κάνω. Ο τίτλος του σημερινού βίντεο, το οποίο δυστυχώς πιστεύω ότι θα απασχολεί αρκετό κόσμο αυτό το ζήτημα. Τη επιλογή επαγγέλματο και του να ζήσει τη ζωή του κάνοντας ένα επάγγελμα που δεν επέλεξε ο ίδιος η ίδια να κάνει, αλλά ήθελαν οι γονείς του να κάνει. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, χαίρετε. Διαβάζω την επιστολή. Αν και έχω ψυχοεκπαιδευτεί αρκετά από το κανάλι σα ούτως ώστε να γνωρίζω από τώρα ποιες θα είναι οι συμβουλές σας. Α, Ωστόσο έχω την ανάγκη να αναπτύξουμε το ζήτημα και να αφιερώσω αυτό το βίντεο στον καλό μου προκειμένου να το βοηθήσω να εφαρμόσει αυτά που πρέπει να εφαρμόσει. Άρα είναι μια κοπέλα η οποία στέρνει email για τον καλό τη, για τον σύντροφο τη. Είμαστε μαζί εδώ και τρία χρόνια, φέτος παντρευόμαστε κιόλα. ωραία καλή παιδιά. Ο άνθρωπος μου είναι στρατιωτικός, από σχολή ευελπίδων εδώ και 13 χρόνια. Είναι αξιωματικός του στρατού δηλαδή, ο οποίο έχει σπουδάσει σε ανώτατη πανεπιστημιακή σχολή, τη σχολή Ευελπίδου. Είναι ένα επάγγελμα που δεν του άρεσε ποτέ. Μπήκε με την πίεση των κονιών του στα 18, που όπως έχουμε πει πολλές φορές είσαι ακόμα παιδάκι σε αυτή την ηλικία. Δεχόταν πλήση εγκεφάλω από το δημοτικό, δηλαδή από τότε που αντιλήφθηκαν ότι είναι πολύ καλός μαθητής, τον φώναζα στο σπίτι ο Α, Είναι τραγικό αυτό, τραγικό από ένα πολύ μικρό μωρό να απαιτείς ότι θα ακολουθήσει το δικό σου όραμα να γίνει έβελπης. Επίσης, είχε πολύ ταλέντο στο ποδόσφαιρο και συμμετείχε σε διάφορες ομάδες. Και όταν ένας προπονητής είδε το ταλέντο του και ήθελε να τον τσιμπήσει και να τον πάει για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, η μητέρα του του ανέκοψε αυτή την πορεία για το σκοπό που θα αναλύσω αμέσως στην οικογένεια του κατά παράδοση οι περισσότεροι είναι στρατιωτικοί. Ο πατέρας, οι συγγενείς, οι θείοι, ξαδέρφια, οπότε τον έσπροχναν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο άνθρωπος μου είναι ένα ευαίσθητο άτομο. Θα έλεγα και αρκετά συνεσταλμένος, γλυκός και εκδηλωτικό άνθρωπος. Κάτι μη συνηθισμένο για αρκετούς στρατιωτικούς, ειδικά της σχολής, που διακατέχονται από τουπέ, σκληρότητα και ένα ύφο χιλίων καρδιναλίων επειδή μεγάλωσα σε περιοχή που υπάρχουν πάρα πολλοί στρατιωτικοί, πλέον έχω μάθει να ξεχωρίζω μόνο από το παρπάτημα όταν κάποιο είναι εύελπη. Φαίνεται στον αέρα του και στη συμπεριφορά του. Wow. Το καταφέρνει. Mm. Η αλήθεια, δεν ήθελα ποτέ να έχω σύντροφο κάποιον που κάνει αυτή τη δουλειά, λόγω αντίθετης ιδεολογίας μου αφενός, και αφετέρου, λόγω του ότι δεν μου αρέσει το στυλ και όλος αυτός ο αυταρχισμός που ίσως βγάζουν οι πιο πολλοί λόγω του επαγγέλματος. Με τον άνθρωπο μου όμως, όταν γνωριστήκαμε, μου έβγαλε από την αρχή μια άλλη ξεχωριστή άβρα. Ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, όπως προανέφερα πιο πάνω. Εγώ διαφωνώ μαζί σου ότι όλοι όσοι έχουν τελειώσει τη σχολή ευελπίδων, όλοι όσοι εργάζονται στο στρατό, όλοι όσοι είναι αξιωματικοί, έχουν αυταρχικότητα, αέρα και όλα αυτά τα στερεοτυπικά που λες. Διαφωνώ μαζί σου. Για να μην μακρηγορώ, όταν μπήκε στη σχολή δυσκολεύτηκε πολύ ψυχολογικά, σε σημείο που ήθελε να τα παρατήσει, έπαιρνε τους δικούς του τηλέφωνο και τον εκβίαζαν να μείνει, ούρλιαζαν και οριόνταν ότι θα πεθάνουν, ότι θα αρρωστήσουν εξαιτία του, ότι λιποθυμάει η μάνα του και αυτή εκείνο, ότι πηγαίνουν στο νοσοκομείο και όλα αυτά του δημιουργούσαν τρομερέ τύψει. Περνούσε πολύ άσχημα. Η εκπαίδευση σε αυτή τη σχολή είναι αρκετά δύσκολη και απαιτητική, όπω είναι γνωστό, και δεν θέλω να αναλύσω τα ακραία περιστατικά που συνέβαιναν. Όμω οι δικοί του δεν τον άφηναν σε καμία περίπτωση να φύγει. Περνάει η εκπαίδευσή του αυτά τα τέσσερα χρόνια και από όσο μου έχει πει, τα πρώτα χρόνια είχε λίγη όρεξη να δουλέψει, όσοι δηλαδή θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος που δεν γουστάρει καθόλου μια δουλειά που του έχουν επιβάλει να κάνει. Όσο πέρναγαν όμως τα χρόνια, τόσο καταλάβαινε ότι δεν πρόκειται ποτέ να του αρέσει καθόλου και τόσο αυξανόταν και η πίεση λόγω κακών μεταθέσεων και συγκυριών και εξέλιξη βαθμού και η αλήθεια είναι ότι αν κάποιο επιλέξει να κάνει αυτή τη δουλειά, να σπουδάσει στη Σχολή Ευελπίδων και να εργαστεί ω αξιωματικό, είτε στον Ελληνικό είτε στον Κυπριακό στρατό, αν δεν του αρέσει αυτή η δουλειά, θα ταλαιπωρηθεί πολύ. Αν του αρέσει, δεν θα έχει πρόβλημα. Γνωρίζω επίση στρατιωτικού, ανώτερου στρατιωτικού, που του άρεσε αυτή η δουλειά, που τη σπούδασαν αυτή τη δουλειά αλλά σε κάποια φάση ένιωσαν ότι τους ταλαιπωρούσε το γενικότερο κλίμα. Όπως με τον ίδιο τρόπο ταλαιπωρούνται από το κλίμα το συναδελφικό άνθρωποι και σε άλλους τομείς όπου εργάζονται σε μεγάλους οργανισμούς. Ύστερα από αρκετά χρόνια, οι γονείς του του ζήτησαν μια ανηλικρινή κατά την άποψη μου συγγνώμη που τον έστειλαν εκεί και θα καταλάβετε μετά γιατί λέω ανηλικρινή, ότι ήταν λάθος κτλ. κτλ ότι δεν είναι καλά τα χρήματα πλέον και μπλα μπλα. Με τον άνθρωπο μου τα γνωριστήκαμε, φύγαμε από το μέρος που ζουν οι γονείς του και μένουμε αρκετά μακριά. Εργάζεται ήδη εδώ και τρία χρόνια σε δουλειές έξω παράλληλα με το στρατό στην εστίαση και αποφάσισε ότι αυτό του άρεσε πάντα να κάνει και ειδικά να εργάζεται σε ταβέρνες και να συναναστρέφεται με κόσμο. Μάλιστα όνειρό του είναι κάποια στιγμή να ανοίξουμε και τη δική μας ταβέρνα. Μετά από προσωπικό του αδιέξοδο και πολλή πίεση ψυχολογική που υπέστη, αποφάσισε να παρετηθεί από το στρατό, κάτι που ήθελε χρόνια να κάνει, όμω δεν του επιτρεπόταν να το κάνει νωρίτερα από φέτο, γιατί έπρεπε να πληρώσει αποζημίωση αρκετά χρήματα. Από φέτο δεν πληρώνει τίποτα. Η αντίδραση των γονιών του δραματική. Ενώ στο τηλέφωνο το έπαιζα ψύχρεμη και κάνει ό,τι θέλει και μην ακού κανέναν, και αν δεν είσαι καλά ψυχολογικά να φύγει και τέτοια, και σε μένα τα ίδια είπα όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, αποφάσισα να επισκεφτώ το μέρος που μένω γιατί είναι κοντά και στο δικό μου μέρος, οπότε θα έβλεπα και εγώ τους δικούς μου που είχα καιρό να δω. Όταν λοιπόν πήγα στο σπίτι τους, το τι αντιμετώπισα δεν περιγράφεται. Με αρπάξανε κυριολεκτικά από τα μούτρα ότι τι θα κάνει, ότι πήγα στο βρόντο οι του, ότι σε όποια δουλειά και να πάει δεν θα είναι αξιωματικός, ότι είναι αδύναμος χαρακτήρας που δεν αντέχει στο στρατό και πρέπει να δουλέψει με τον εαυτό του για να αντέξει, ότι τι θα κάνει τώρα, θα δουλεύει στις ταβέρνες σερβιτόρος, τι. Ότι αυτή ξέρει πως είναι ο στρατός, γιατί ήταν και ο αδερφός της και εκείνο ήθελε να φύγει, αλλά δεν έφυγε, ότι καμία δουλειά δεν είναι εύκολη και γενικά έσπηραν τον πανικό. Έμεινα μαλάκα, συγγνώμη για τη λέξη. Τι ακριβώς να εξηγήσω. Του απάντησα ότι ήταν από την αρχή λάθος να μπει σε αυτή τη σχολή, ότι από όταν το γνώρισα δεν μου έβγαλε ποτέ κάτι καραβανικό που λέμε στην αργό, ότι είναι άλλο παιδί, ότι είναι έξυπνο και άξιο και μπορεί να κάνει και να πετύχει στη ζωή του ό,τι θέλει, να κάνει ένα μεταπτυχιακό, να εργαστεί οπουδήποτε, ότι είναι μια καλή προπηρεσία όλα αυτά τα χρόνια και ότι εγώ προσωπικά δεν αγχώνομαι, είμαι σίγουρη, πήρα την απάντηση, εγώ το ξέρω ότι είναι άξιο από τα γεννήθηκε, του είπα, ότι το μέρο που ζούμε προσφέρει δουλειέ και μου απάντησε εγώ αυτό το μέρος το ξέρω 20 χρόνια. Και γενικά δεν με ρώτησαν τίποτα για το πώς είναι, αν έχει κάποιο θέμα, πώς είμαι εγώ, κουβέντα για τα συναισθήματα. Για τα συναισθήματα του συντρόφου μου ή τα δικά μου. Εν πάση περιπτώσει ξενέρωσα πάρα πολύ με τη στάση τους, ειλικρινά έτυχε να είναι στο σπίτι και αδελφή του, η οποία και αυτή τόσα χρόνια επέστη τρομερό μπούλινγκ, επειδή δεν τελείωσε τη σχολή της ποτέ, του τύπου αδερφού σου Νέα Ευελπή και την είχαν στο μαύρο πρόβατο, οπότε η σχέση του σαν αδέρφια δεν ήταν ποτέ καλή, γιατί υπήρχε πάντα η σύγκριση. Πάντα του σύγκριναν με άσχημο τρόπο. Όλη την ώρα βαρινκομούσε, οριακά έκλαιγε στο τραπέζι που κάτσαμε να φάμε. Έλεγε η αδερφή του για ένα φαντάρο που την πειράζει εκεί που δουλεύει και έλεγε η πεθερά μου: Α, α πε τον αδερφό σου να του ρίξει καμπάνα, όσο είναι ακόμα στο στρατό. Αχ και βαχ, να βάρει είπε, Η πεθερά φανταζούν να βάρει Ο άντρα μου να σημειώσω ότι ποτέ δεν έριχνε καμπάνε αν δεν γινόταν χοντρή μαλακία. Είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο να διαχειρίζεται του υφιστάμενου του με το φιλότιμο. Εκείνη ίσω όμω, η δηλαδή, έχει φετύχει με την εξουσία. Προσβλήθηκα πολύ από την όλη φάση. Ο άντρα μου εδώ και χρόνια εφαρμόζει το low contact. Από την αρχή μου είπε ότι δεν έχουν και τι καλύτερε σχέσει. Κρατάει τα τυπικά τον τελευταίο χρόνο παρατήρησα ότι είχε αυξηθεί σχετικά επικοινωνία, όμως μετά το συμβάν έχει μειωθεί αισθητά. Και εσύ κόρη μου την καλλιεργούσες αυτή την επικοινωνία, αφού πήγε σπίτι της πεθεράς να φας και να τη δεις και μόνη σου όλας χωρίς τον άντρα σου. Και μόνη σου ενώ θα σε ακόβα μόνη σου και θα σε ξεκινούσαν. Να σου ρίχνουν. Τους γονείς δεν πήγα να τους ξαναδώ, ενώ άλλες φορές ίσως πήγαινα περισσότερες φορές και πολύ ορθά έπρεξες. Πάντω η αδερφή του μου λέει ότι όλο αυτό γίνεται, γιατί αν φύγει από το στρατό, τι θα πω στον κόσμο και με τι μούτρα θα αντικρίσουν την κοινωνία, και όχι γιατί του νοιάζει πώ πραγματικά αισθάνεται ο άνθρωπό μου. Πολλέ φορέ του έλεγα να το ξαναδεί το θέμα με του γονεί, ότι έχουν ίσω μετανιώσει. Τι είναι αυτέ οι βλακίε που του έλεγε, βλακίε του έλεγε. Ότι ίσω με την απόφαση του μετά νιώσου για το λάθο του, αλλά νιώθω μαλάκα που του έλεγα όλα αυτά τα λόγια, και ίσω του ακουγόντουσαν και μάτια και να μην μου το έλεγε. Κακό σε του έλεγε. Δεν έπρεπε να του πει. Έπρεπε να τον αφήσει μόνο του να διαχειριστεί αυτού του ανθρώπου που έχει για γονεί. Έχω πιστεί ότι δεν θα αλλάξει στάση του και ότι πάντα θα έχουν ένα αρνητικό συνέστημα. Επιτέλου, πίστηκε. Επίση μου είπαν ότι αυτέ είναι οι απόψει του και ότι και αυτή η μάνα είναι και έχει δικαίωμα να έχει την άποψή τη και καλά θα κάνω να μην του την μεταφέρω, όμω εμένα με πνίγει. Με ποιο δικαίωμα κάθεσαι και σου είπε πράγματα για τον άνδρα σου Γιώτη και σούπερα να μην του τα μεταφέρει. Ακαλά! Ακαλά! Δεν ήθελα να νομίζει λάθο πράγματα και να πετάει τα σύννεφα, οπότε εγώ του μετέφερα τα συναισθήματα. Πιστεύει ότι έκανα καλά ή ότι τον πλήγωσα. Αν ήμουν στη θέση του, θα ήθελα και εγώ να ξέρω, εννοείται. Καλά έκανε και του τα μετέφερε, δεν έκανε καλά που πήγε. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε έναν άνδρα και μα λέει ο ίδιο ο άνδρα ότι είναι low contact με τους του γονεί του. Δεν χρειάζεται εμείς να προσπαθούμε να φτιάξουμε τη σχέση του ανδρός μας με τους γονείς του που αυτός ο ίδιος που είναι παιδί τους αποφάσισε να πάει low contact. Εφόσον το παιδί αποφασίζει να πάει low contact με τους γονείς υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Το λάθος σου ήταν που προσπαθούσες να βελτιώσεις τη σχέση του με τους γονείς του. Και εγώ αν ήμουν στη θέση του θα ήθελα να έξερα. Καλά έκανες που του το είπες, δεν έκανες καλά που πήγες στα πεθερικά σου. Θα ήθελα να μας πει τη συμβουλή σου. Εγώ χαίρομαι ειλικρινά με την απόφασή του. Έχει ήδη ανακουφιστεί πολύ και ειλικρινά δεν το φοβάμαι για το μέλλον. Σίγουρα τον παρότρινα και εγώ να φύγει γιατί ειλικρινά τον έβλεπα εγκλωβισμένο και δυστυχισμένο. Ελπίζω να βρει πραγματικά το δρόμο του. Πάντως το σημαντικότερο βήμα έχει γίνει. Έχουμε βρει ο ένας τον άλλον. Οι οικογένειε μα είχαν παρόμοια θέματα και ταιριάξαμε από την αρχή. σω είμαστε δύο συνεξαρτητικοί μαζί, δεν ξέρω. Σε άλλο email θα αναλύσω και τη δική μου ιστορία. Τώρα έχουμε ανάγκη να ακούσουμε την άποψή σου και τη συμβουλή σου. Σε ευχαριστώ για όσα μας έχεις μάθει. Κάνεις τη ζωή μας πολύ πολύ καλύτερη και μας δίνεις πολύ κουράγιο να συνεχίσουμε. Ειδικά τις στιγμές που δεν έχουμε κανένα να μας βοηθήσει και θέλουμε ένα γερό ξύπνημα και μπουστάρισμα. Επίσης θα ήθελα τη συμβουλή σου επειδή έχει ακόμα 6 μήνες μέχρι να φύγει αλλά το ξέρουν όλοι ότι παρετείται Κάποιοι στη δουλειά τον πιέζουν πολύ και του τη λένε, του τύπου καλά κάνουν κάτι τέτοια άτομα σαν εσένα που φεύγουν και τι θα κάνεις τώρα που χάνεις τη δουλειά σου και τη σύνταξες τα 52 και αν έχετε πίεση μου λέω ότι την παλεύει αλλά εγώ πιστεύω ότι κάπου το χαλάει. Καταρχάς θα σου πω μαζέψου λίγο εσύ ε, γιατί από την αρχή αυτού του email που μου γράφεις ότι ξέρεις και είσαι σίγουρη τι θα σου πω δεν μου άρεσε. Μπορεί να είναι σχήμα λόγου, μπορεί να είναι εντηρήμη του λόγου. Μπορεί να είναι από την αγωνία σου, από την προσπάθεια σου να επιτύχεις να σου φτιάξω ένα βίντεο το οποίο να το δείξει τον άντρα σου και να τον μπουστάρει. Όμω δεν μου άρεσε. Αυτή η διατύπωση στην αρχή που λέει. Αν και έχω ψυχοεκπαιδευτεί αρκετά από το κανάλι σας, ούτως ώστε να γνωρίζω από τώρα ποιες θα είναι οι συμβουλές σας. Εγώ ίδια δεν μπορώ να γνωρίζω από τώρα ποιε θα είναι οι συμβουλέ μου σε μια καινούργια ερώτηση, σε μια καινούργια πρόκληση. Και μπορεί να γνωρίζει εσύ, ή θέλει να προκαταβάλει από την αρχή ότι θα σου πω αυτά που θέλει να σου πω. Ωστόσο, έχω την ανάγκη να αναπτύξουμε το ζήτημα και να αφιερώσω αυτό το βίντεο στον καλό μου, προκειμένου να το βοηθήσω να εφαρμόσει αυτά που πρέπει να εφαρμόσει. Δεν μ' αρέσει ούτε αυτή η στάση δική σου. Συγγνώμη που σου το λέω ανοιχτά, αλλά αυτό κάνω. Μιλάω ανοιχτά και θα ακούσεις τη γνώμη μου ανοιχτά και καθαρά. Λοιπόν, καταρχάς σταμάτα να του κάνεις εσύ του ανδρό σου την ψυχολόγο. Δεν είσαι. Εάν χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη και εγώ κρίνω πως χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη να πάρει ψυχολογική υποστήριξη από έναν καλό, μια καλή ψυχολόγο. Όχι από εσένα. Εσένα ο ρόλος σου δεν είναι να του κάνεις τη ψυχολόγο, ούτε να τον προωθείς για το τι θα κάνεις στη ζωή σου. Εσένα ο ρόλος σου είναι να τον αγαπάς, να τον αποδέχεσαι, να τον σέβεσαι, να τον στηρίζεις όταν σου το ζητήσει και να είσαι η σύντροφος του, όχι η ψυχολόγος του, όχι η δασκάλα του. Είμαι αυστηρή για το λόγο ότι εάν ένα άνδρας με τέτοιο προφίλ όπως τον περιγράφεις, με ένα προφίλ πολύ ήσυχο, που δεν διεκδικεί ιδιαίτερο τα δικαιώματά του, ε, μη, ένας άνδρας που είναι μια πολύ ευγενική μορφή, αν έχει μία σύντροφο όπως εσένα, δυναμική, διεκδικητική, φασαριόζα, είναι πάρα πολύ πιθανόν η γύρω, οι γονείς του ο, ο περίγυρός του, όλοι όσοι διαφωνούν με τις αποφάσεις του, να πούν, να την, αυτή τον κουρδίζει, αυτή τον βάζει πάνω, αυτή του φουσκώσε τα μυαλά και να βρεις τον πελά σου αδίκος και να μετατοπιστεί το κέντρο από τον άνδρα σου. Το κέντρο σε αυτή την περίπτωση αλλαγής επαγγέλματος είναι ο άνδρα σου και όχι εσύ. Δεν μα λε εσύ τι επάγγελμα κάνει. Μπορώ μόνο να υποθέσω ότι σου αρέσει το επάγγελμα που κάνει. Λοιπόν. Επίση, δεν μου αρέσει και σου είπα και στην αρχή που έχει μια στερεοτυπική άποψη για όλου του ανθρώπου οι οποίοι εργάζονται στο στρατό ή είναι αξιωματικοί στο στρατό. Μπορεί αυτά που λε να ισχύουν για ένα μέρο των ανθρώπων που εργάζονται στο στρατό, δεν είναι όμω όλοι έτσι. Και ζωντανό παράδειγμα και απόδειξη, ο σύντροφο σου. Ο στερεοτυπικό τρόπο σκέψη δεν είναι κάτι το οποίο προωθείται από αυτό εδώ το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Εντάξει, επειδή με τσίγκλυσε λιγάκι, δεν το έκανε επίτηδε, αλλά με τσίγκλυσε. Δεν δέχομαι κατά παραγγελία τι θα πω σε ένα βίντεο. Θα πω σε ένα βίντεο αυτά που κρίνω ω ψυχολόγο ότι πρέπει να πω. Δεν θα πω αυτά που περιμένει ο καθένα που παραγγέλει βίντεο από εμένα. Δεν δεχόμαστε παραγγελίε εδώ πέρα αυτών λεχθέντων συμφωνώ με την απόφαση του ανδρός σου, την οποία πήρε μόνος του, για τη δυσφορία που νιώθει με το επάγγελμα που κάνει, το οποίο δεν το επέλεξε ο ίδιος, αλλά είναι το επάγγελμα που ήθελαν οι γονείς του να κάνει, συμφωνώ με την απόφαση του να αλλάξει επάγγελμα. Συμφωνώ με όλη μου την όρεξη για οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος νιώθει ότι βρίσκεται σε έναν επαγγελματικό χώρο που δεν τον εκφράζει, ότι ακολούθησε μια καριέρα για τα θέλω των άλλων και όχι τα δικιά του, να έχει το θάρρος και τα κότσια, ανά πάσα στιγμή να διακόψει αυτή την αφύσικη συνθήκη. Είναι μια αφύσικη συνθήκη να επιλέγουν οι άλλοι για μας με τι θα Αυτού Έχω και προσωπική πείρα. Ω μητέρα. Όχι ω κόρη. Ω κόρη, η πείρα μου η προσωπική ήταν ότι όταν ήθελα να γίνω ψυχολόγο, ευτυχώ ο ένα από του δύο μου γονεί το υποστήριξε, οπότε μπόρεσα να το κάνω γιατί τέτοιο βλαμμένο που ήμουνα στα 18, πολύ πιθανόν να μην είχα τα κότσια να το κάνω. Όταν όμως τα δικά μου τα παιδιά τα μεγάλα ήταν σε μια συνθήκη, σε μια χρονική στιγμή που κλήθηκαν να αποφασίσουν σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 17... τι επαγγέλμα θα ακολουθήσουν, γιατί καριέρα θα ακολουθήσουν. Ήμουνα πολύ έντονη στο να ακολουθήσουν αυτό που επιθυμεί η καρδιά τους... αυτό που ικανοποιεί τα ίδια, αυτό που τους γεμίζει τους ίδιους... και όχι αυτό που ίσως να ήθελα. Εγώ δεν ήθελα τίποτα για τα παιδιά μου. Ήθελα να θέλουν αυτοί οι ίδιοι αυτό που τους ταιριάζει... ή αυτό που να θέλει από αυτούς η κοινωνία. Και μάλιστα ο γιος μου είχε δώσει παγκύπρε εξετάσει και πέτυχε θέση σε μια σχολή. Ξεκίνησε να σπουδάζει σε εκείνη τη σχολή. Δεν του άρεσε και τον στήριξα και τον υποστήριξα να αλλάξει σπουδή και να σπουδάσει αυτό που πραγματικά γούσταρε. Και όταν στη συνέχεια εργάστηκε πάνω σε αυτό που σπούδασε και έκανε και μεταπτυχιακό και είδε ότι αυτό ο χώρο δεν του τέριαζε, τον στήριξα συναισθηματικά και του είπα: Γιατί όχι να δοκιμάσει Πώ σου αρέσει, πώ σου φαίνεται σε άλλου τομεί, δοκίμασε σε άλλου τομεί, είχε κάνει δεύτερο μεταπτυχιακό, τώρα βρίσκεται σε έναν άλλο τομέα και είναι εκεί που του αρέσει. Και είμαι σίγουρη ότι αν στο μέλλον δεν του αρέσει, θα σταματήσει. Το ίδιο ίσχυσε και για τη μεγάλη μου κόρη. Σπούδασε σε έναν τομέα, άρχισε να εργάζεται σε αυτόν τον τομέα. Εάν τυχόν δεν τη αρέσει, δεν έχω κανένα θέμα να αλλάξει επάγγελμα, να αλλάξει επιτίδευμα. Κανέναν απολύτω. Οποιασδήποτε κάνουμε είναι χρήσιμε. Οι σπουδέ που κάνουν τα παιδιά είναι σπουδέ τριτοβάθμιε. Είναι πανεπιστημιακές σπουδέ. Είναι σπουδέ οι οποίε του βοηθάνε να ανοίξει το πνεύμα του, να ανοίξει το μυαλό του. Αν αυτέ οι σπουδέ του δώσουν και ένα αμπιτίδευμα που του αρέσει και που του ικανοποιεί και που του εκφράζει, πολύ καλά. Λίγαν καλώ. Αν θέλουμε να μιλάμε και λίγο στην καθαρεύουσα. Αν όμω σπουδάσουν σε έναν τομέα και αυτό ο τομέα ανακαλύψουν στην πράξη ότι δεν του αρέσει, δεν είναι καλή ιδέα να νιώθουν ενοχέ για τα χρήματα που έχουν διαθέσει οι γονεί του, η οικογένεια του για τι σπουδέ, να νιώθουν ενοχέ για το ότι εγώ για πήγαινα για τόσα χρόνια και σπούδαζα αυτό και να μην ακολουθήσω κάτι άλλο. Αν θέλουν να ακολουθήσουν κάτι άλλο, να το ακολουθήσουν και έχουν όλε τι ευχέ των γονιών που του αγαπούν, που του εκτιμούν, που του σέβονται. Σοβαρά so, όμω. Είναι άλλο πράγμα οι σπουδέ και άλλο πράγμα η δουλειά, η επαγγελματική αποκατάσταση και η καριέρα. Μπορεί να κάνει άλλε σπουδέ και μετά να ακολουθήσει άλλο επάγγελμα, άλλο επιτίδευμα, άλλη καριέρα, άλλη επαγγελματική αποκατάσταση. Και ιδιαίτερα ευφύ άνθρωποι πολύ συχνά αλλάζουν κλάδου. Και στον εργασιακό τομέα, στον χώρο των επιχειρήσεων, για παράδειγμα, πολύ ευφύ άνθρωποι και πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν, Κάθε τρία με τέσσερα χρόνια αλλάζουν και εταιρεία στην οποία εργάζονται γιατί θέλουν συνεχώς να εξελίσσονται και συνεχώς να ασχολούνται με όλο και πιο ενδιαφέροντα ζητήματα. Και δεν είναι κακό σημάδι κάποιο να αλλάζει το χώρο που εργάζεται. Τώρα, α την απόφαση του ανδρό σου να ασχοληθεί με την εστίαση, έπαιξε ρόλο εσύ και εσύ του το έβαλε στο μυαλό γιατί εσύ θέλεις να έχετε ταβέρνα εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Παρόλο που εκφράζεσαι πολύ ένθερμα, δεν διαφάνηκε μέσα από το γράμμα σου ότι εσύ τον καθοδήγησε στο να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν γνωρίζω. Γενικά ομιλούντες γιατί αρκετά την έχω πει στη γράψασα και στην αποστέλουσα το email, Γενικώ ομιλούντε, είναι εξαιρετικά κακή ιδέα να σπρώχνουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν κάτι που μας αρέσει εμάς ή κάτι που εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι τους ταιριάζει και να παραβλέπουμε τις επιθυμίες τους, τις κλήσεις τους και τη θέληση τους. Τα παιδιά μας θα σπουδάσουν μόνο άμα θέλουν τα ίδια να σπουδάσουν και θα σπουδάσουν εκείνο που γουστάρουν γιατί οι σπουδέ είναι για να μορφωθεί ο άνθρωπος και να εξελιχθεί και δεν είναι οι σπουδέ σήμερα για να βρει δουλειά. Ήταν κάποτε, κάποτε, πριν πολλά πολλά χρόνια, πριν δεκαετίες πολλές σπούδαζε κάτι και αυτό σου δεν είναι κατευθείαν δουλειά. Ίσως από τους ελάχιστου κλάδους που έχουν παραμείνει που σπουδάζει κάτι και παίρνεις κατευθείαν δουλειά, είναι και ο κλάδο του στρατού, τη εθνοφρούρα. Δηλαδή, η σχολή Ευελπίδων είναι όντω ένα πανεπιστημιακό ο, ίδρυμα, το οποίο σου δίνει αμέσω δουλειά. Και γι' αυτό ίσω το λόγο δεν το ήξερα αυτό. Λέει: Πρέπει να δουλέψει κάποια χρόνια, διαφορετικά πληρώνει ζημίωση Ίσως για το ότι σου, σου πλήρωσαν τι σπουδέ σου. Δεν είναι όλε οι σπουδέ. Που οδηγούν σε κατευθείαν εύρεση εργασία. Για παράδειγμα, όποιο σπουδάζει σήμερα σε μια φιλοσοφική σχολή και σπουδάζει ελληνική φιλολογία, αγγλική φιλολογία, γαλλική φιλολογία, ένα που σπουδάζει μαθηματικό, φυσικό, οποιοδήποτε από αυτά τα τις σπουδέ που παλαιότερα οδηγούσαν στον άμεσο διορισμό στη μέση εκπαίδευση δεν ισχύει σήμερα. Ή ακόμη και οι σπουδέ στην Παιδαγωγική Ακαδημία, τη λέγαμε παλαιότερα στην Κύπρο. Οι σπουδέ για να γίνει κάποιο δάσκαλο ή υπεργογό πάλι δεν εγγυούνται την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Παλιότερε σπουδές ήταν έτσι. Πολλοί λίγοι άνθρωποι σπούδαζαν, υπήρχαν πολλά κενά στο χώρο εργασία και όποιο σπούδαζε διοριζόταν. Για παράδειγμα, εγώ όταν είχα τελειώσει το 1997 το τμήμα ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, από την πρώτη στιγμή μου προσφέρθηκε η ευκαιρία να διοριστώ στη θέση του ειδικού δασκάλου. Στην ειδική εκπαίδευση, επειδή τότε δεν υπήρχαν ειδικοί παιδαγωγοί για να πληρώσουν αυτές τις θέσεις. Σήμερα υπάρχει πληθώρα ειδικών παιδαγώγων. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τις τελευταίες δύο-τρεις δεκαετίες παρατηρείται μια τεράστια αύξηση του ποσοστού των νεαρών ανθρώπων που σπουδάζουν και υπάρχει μια, ένας υπερκερασμός των θέσεων εργασίας. Οπότε και να σπουδάσεις δεν μπορεί κάποιο να σου εγγυθεί ότι θα βρει δουλειά στο αντικείμενο που θα σπουδάσεις. Οπότε, εάν τα παιδιά μας επιθυμούν να σπουδάσουν και έχουν και την όρεξη και το κουράγιο για να το πράξουν, τα στηρίζουμε. Δεν τα κατευθύνουμε να σπουδάσουν αυτό που θέλουμε εμείς. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το email της δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίου Τριφωνίδου, η οποία είναι εξελιχτική ψυχολόγος, σχολική ψυχολόγος, εξειδικευμένη σε διάφορα τεστ ψυχολογικά και η οποία μπορεί να κάνει τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού τόσο σε μαθητές όσο και σε ενήλικες οι οποίοι δεν είναι σίγουροι αν βρίσκονται στον επαγγελματικό χώρο που τους ταιριάζει και είναι καλή ιδέα αν κάποιο δεν είναι σίγουρος αν θέλει να σπουδάσει, δεν είναι σίγουρος για το τι θέλει να σπουδάσει ή αν βρίσκεται σε ένα χώρο και κάνει ένα επάγγελμα που δεν είναι σίγουρος αν τον ικανοποιεί δεν θα κάνει σίγουρα ζημιά, μόνο καλό θα κάνει να κάνει αυτά τα επιστημονικά τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και κλήσεων, στο οποίο είναι εκπαιδευμένη η Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου, για να πάρει κάποια αποτελέσματα. Εγώ είχα στείλει και τα δυο μου τα παιδιά να κάνουν αυτά τα τεστ. Και μάλιστα, στο γιο μου είχε βγάλει κάτι άλλο, ο γιο μου πήγε να σπουδάσει κάτι άλλο και τελικά ασχολείται με αυτό που του είχε βγάλει στην αρχή το τεστ. Δηλαδή, από την προσωπική μου, πήραν αρκετά έγκυρα. Σε αυτά τα ειδικά τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματική κλίση, που είναι ψυχολογικά τεστ, σταθμισμένα, στα οποία είναι εκπαιδευμένοι και διαπιστωμένοι για να τα δίνει η Δ. Αριστονή Θεοδοσίου Θεοδωσίου Τριφωνίδου, τα οποία σου δίνουν φω και σου δίνουν πληροφορίε και φωτίζουν ε, κλήσει σου, ταλέντα σου, ε, δεξιότητε που έχει που μπορεί να μην τι είχε αντιληφθεί και να μην τι είχε εντοπίσει. Συγγνώμη φίλη που μου στείλε επιστολή και εγώ στην είπα Δες, Δεν είπα απλώ αυτά που θέλεις την είπα και λίγο Αλλά ήξερε, αφού ψυχοεκπαιδεύεσαι πολύ καιρό εδώ ήξερε που έστειλε. Και πήρε το ρίσκο Καλή δύναμη στο φίλο και σε όσους βρισκόνται σε παρόμοια θέση Και σίγουρα είναι η δικιά μας η ζωή Δεν είναι η ζωή των γονέων μας Και εγώ ο ίδιος προσωπικά έχω κάθε δικαίωμα να επιλέξω να εργάζομαι όπου γουστάρω αυτό που είναι εντροπή είναι η επιλογή κάποιου να μην δουλεύει. Η τεμπελιά είναι εντροπή. Το να δουλέψει σε μια δουλειά που δεν είναι αυτή που σπούδασε δεν είναι σε καμιά περίπτωση εντροπή. Την αγάπη μου σε όλου.